Είμαι ο Κρυξιά Καρδιάς Καρδιά και καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Επί τη ουσία, αυτό που θα κάνουμε βέβαια σήμερα δεν θα είναι unboxing, γιατί αυτό που θα δούμε σήμερα είναι αυτό το πέρα που βλέπετε. Αυτή τη στιγμή κάτι δηλαδή το οποίο είναι ήδη ανοιχτό όπως μπορείτε να διακρίνετε αυτό, για να ξεκινήσω, είναι ένα πανοφόρι, να το πω έτσι, ένα παλτό, είναι γυναικείο, αγοράστηκε για μία φίλη, αλλά επί της ουσίας θα επιστραφεί. Απλά θεώρησα καλό, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, πριν το επιστρέψουμε, να του κάνουμε μία παρουσίαση και να σας πω γενικότερα την άποψή μου, επειδή το είδα να το δοκιμάζει και το βγάλαμε από το κουτί και τα πάντα. Εσείς, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίησεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει και πάμε να προχωρήσουμε ευθύ αμέσω στο unboxing για να μπορέσουμε να δούμε το συγκεκριμένο παλτό το οποίο έχω σήμερα μαζί μου. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με το μπουφάν που σας ανέφερα προηγουμένως να σας πω ωστόσο αρχικά δύο λόγια όσον αφορά το συγκεκριμένο. Αυτό το μπουφάν αγοράστηκε από την Amazon. Απλά άφησα λίγο έτσι να, να μεγαλώσει η αγωνία. Αγοράστηκε από την Amazon και αγοράστηκε γιατί το συγκεκριμένο είναι από μια σειρά η οποία έχει η Amazon στο Amazon Prime είναι η σειρά Making the cut. Αυτό κατά βάση είναι ένα reality να το πω έτσι αλλά είναι ένα reality μόδας όπου έχουν βρει κάποιου σχεδιαστέ από όλο τον κόσμο. Πραγματικά από όλο τον κόσμο. Το συγκεκριμένο είναι από τη σεζόν 2, δεν είναι από τη σεζόν 1. Και αγοράστηκε γιατί όπω το παρουσιάζανε στην σεζόν, στο επεισόδιο, φαίνονταν πάρα πολύ ωραίο. Εκπληκτικά στημένο και εκπληκτικά τοποθετημένο, αλλά θα το δούμε όλα ούτω ή άλλω μαζί. Η σειρά λοιπόν είναι το Making the Cut, είναι από τη δεύτερη σεζόν, νομίζω είναι το επεισόδιο 4. Παρουσιάστρια είναι η Heidi Klum και ο Tim Gunn. Γενικότερα για τη σειρά, αν μπορέσω να σα πω δύο πράγματα, είναι το ότι αυτοί έχουν βρει 10 ή 12 σχεδιαστέ, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ το νούμερο. Και του βάζουν κάθε εβδομάδα να παράγουν από δύο ρούχα με ένα θέμα, ένα ρούχο που είναι για runway, άρα δηλαδή είναι για πασαρέλα, και ένα που είναι το εμπορικό κομμάτι. Αυτό που κερδίζει κάθε φορά έχει το πλεονέκτημα ότι βλέπει το προϊόν του, το εμπορικό κομμάτι, όχι το runway, να είναι με το που παιχτεί το επεισόδιο στο Amazon Prime, άμεσα και απευθείας διαθέσιμο μέσα από την Amazon. Δηλαδή κάποιος βλέπει το επεισόδιο και εφόσον του αρέσει μπαίνει και το αγοράζει απευθείας. Ο νικητής βέβαια της, ε, της σειρά κερδίζει 1 εκατομμύριο ευρώ και αναλόγως τώρα και τη σεζόν, γιατί στη δεύτερη σεζόν έχουν κάποια επιπλέον δώρα, πάνε αντίστοιχα και αυτά. Εμείς λοιπόν θα δούμε το συγκεκριμένο αυτό εδώ είναι όπως το βλέπετε είναι σε χρώμα μπεζ Beige καφέ και εδώ πέρα πάνω έχει αυτό εδώ πέρα το μαύρο με το άσπρο το οποίο είναι περιμετρικά σε όλο το μπουφάν. Είναι αυτό το συγκεκριμένο. Αυτό λοιπόν αγοράστηκε γιατί όταν το είδαμε στο βίντεο ε, φαινόταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εντυπωσιακό το υλικό του όπως το πιάνετε στα χέρια σας, φαίνεται λίγο τσόχα. Αυτό σαν υλικό βέβαια είναι, αν θυμάμαι καλά, 70% μαλλί και 30% νάιλον. Ναι, 70% μαλλί και 30% νάιλον. Και αυτό εδώ πέρα, από το επεισόδιο φαινόταν σαν να ήταν δέρμα, γιατί δεν το επισημάνανε. Είναι δερματίνι. Επίσης, αν το δούμε, δεν φαίνεται, δεν νομίζω να φάνη βέβαια πάρα πολύ καλά εδώ πέρα το άσπρο, το δέρμα, έχει και κάποια μαύρα σημάδια, η δερματίνη, έχει κάποια μαύρα σημάδια λογικά από το μαύρο από πάνω. Αυτό λοιπόν στη σελίδα της Amazon έχει κάποια νούμερα. Το συγκεκριμένο είναι το extra extra large και αγοράστηκε το extra extra large γιατί το extra large το οποίο θέλαμε να πάρουμε στα μεγέθη είδαμε ότι ήταν ακριβώς στο extra extra large και αγοράστηκε. Αυτό βέβαια είναι Τεράστιο. Οπότε, συμβουλή μου, εφόσον το έχω δει στην πράξη, εάν και εφόσον το αγοράσετε, προτιμήστε να πάρετε ένα νούμερο μικρότερο, να το δοκιμάσετε. Και αν δεν σα κάνει, το επιστρέφετε πίσω και είτε παίρνετε τα λεφτά σα, όπω θα γίνει στη δικιά μου περίπτωση, είτε το επιστρέφετε και σα στέλνουν ένα άλλο νούμερο. Αυτό επίση έχει το συγκεκριμένο εδώ πέρα για να μπορούμε να το δένουμε. Είναι αυτό εδώ. Βέβαια, τη ζώνη μπορούμε να τη βγάλουμε, δεν είναι απαραίτητο να το έχουμε πάνω. Θα το φορέσω εγώ για να το δείτε. Το τονίζω και πάλι βέβαια ότι αυτό είναι γυναικείο. Ή τουλάχιστον έτσι το προωθούν στο επεισόδιο της σειράς που έπαιξε. Υπό άλλες ενδίκες αυτό βέβαια θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία αγορά. Γιατί σαν χρώματα είναι πάρα πολύ όμορφο και σαν συνδυασμός μαζί με το, με το δέρμα είναι πολύ ωραίο. Το βλέπετε και εδώ πέρα αυτή τη στιγμή επάνω μου στο πώς φαίνεται. Γενικότερα είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά. Έχει τις τσέπε εδώ πέρα στο πλάι και μπορείτε να το δείτε ακριβώς σε μένα πώς κάθεται. Δεν είναι πάρα πολύ άσχημο εμφανισιακά. Ε, εντάξει, τώρα επειδή δεν είναι και το νούμερο λάθος δεν μου αρέσει εμένα το πώς κάθεται εδώ πέρα. Ωστόσο δεν φαίνεται καθόλου άσχημο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ζεστό ή όχι. Από μέσα επίση δεν έχει φόδρα, όπω μπορείτε να δείτε. Είναι κατευθείαν το ύφασμα. Και καθότι είναι και τσόχα, το συγκεκριμένο τσιμπάι. Γενικότερα πάντως αν αφαιρέσει κάποιο το, το ύφασμα που αυτό πέραν του μεγέθου είναι που μα ενόχλησε, γιατί δεν καταλάβαμε για να σα πω την αλήθεια ότι είναι τσόχα, επειδή αγοράστηκε από την Amazon τη Γαλλία για να μην έχουμε θέματα με φόρου, με τελωνία, με τέτοια. Δεν καταλάβαμε ή τέλο πάντων δεν είδαμε κάπου ότι γράφει ότι είναι τσόχα. Άρα, πέραν του, του μεγέθου, επιστρέφεται και για το υλικό. Αλλά σε γενικέ γραμμέ είναι καλοραμένο, είναι πάρα πολύ καλά φτιαγμένο, είναι φτιαγμένο στην Ινδία, έτσι λέει το ταμπελάκι μέσα. Σαν χρώματα και σαν συνδυασμό είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα το ήθελα όμω λίγο πιο ποιοτικό. Δηλαδή, θα ήθελα η δερματίνη να μην είναι δερματίνη και να είναι δέρμα. Βέβαια, θα μου πει αν ήταν δέρμα και δεν ήταν δερματίνη, θα τα αγόραζε στα 65 ευρώ. Λογικά όχι. Αλλά οκ, okay, εύσηβε πόθη. Και ο καθένα τα ρούχα του τα θέλει όπω τα θέλει. Αυτό λοιπόν ήταν το μπουφάν τη Amazon από το Making the Cut τη σειρά το reality δηλαδή. Βλέποντα το εδώ πέρα στην Amazon, γιατί ήθελα να σα δώσω και αυτή την πληροφορία, η σχεδιάστρια είναι η Άντρια Πίτερ. Μια σχεδιάστρια η οποία έχει σπουδάσει στο Fashion Institute, Fashion Institute of Technology τη Νέα Υόρκη. Αυτή μένει, νομίζω μένει στη Νέα Υόρκη, ή τέλο πάντων μένει στην πολιτεία τη Νέα Υόρκη. Αυτήν κέρδισε το επεισόδιο. Είναι λοιπόν το look που κέρδισε στο επεισόδιο 6 στη δεύτερη σεζόν. Αυτά λοιπόν από μένα, αυτά από την Amazon, αυτά από τον Buffan. Εσεί μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσει για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Αυτό να μην το μπέρδευα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε, να μένετε ασφαλείς. Μέχρι το επόμενο βίντεο και την επόμενη φορά θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!